εποχή, α πούμε, δηλαδή το καλοκαίρι, η βολή. Γίνει καμιά φορά όταν είναι μεγαλύτερα πλοία με μεγαλύτερη δουλειά για να μην ρισκάρουμε το χώρο και κρατούμαστε σε μικρότερο. Ανάλογα, αν είναι λιγότερε δουλειέ, μπορεί να σηκώσουμε και τα πλοία. Μέχρι πόσο μπορεί να το πει. Είχαμε φτάσει 11 ταυτόχρονα. Τώρα που είναι περίπου 6-7 μήνες, το οποίο είναι και ιστορικό ρεκόρ για το Υπουργείο. Θα έλεγα ότι περίπου 4 με 5 πλοία, πελάτες δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να απορρίψουμε για κάθε προσφορά που αποδεχόμαστε λόγω προβλήματος χωρητικότητας. Έχουμε 65 με 70 πλοία αυτή τη στιγμή στην αναμονή για ζητήσεις. 70 πλοία στο οποίο μπορείς να αποκριθείς. Αυτό είναι το πολύ κριτικό. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μετά άλλα πλοία. Με μεγάλη χαρά. Άρα, δίνετε στον Κώστας, με λασίνα πια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε βέβαια και μέσα. Δεν θέλω να πω κάτι πριν πω μέσα. Θα πούμε τα ανοίγουμε ή αναγορεύετε. Βεβαίως, ο κύριος θα ανοίγεται. Δεν ξέρω και αν ο πρόεδρος του εργαζομένου θέλει να έρθει. Πρόεδρος, και εγώ επισήμως να σας καλωσορίσω και τόσο μεγαλύτερο. Θα τα πούμε και εμείς κάτω στην τελετή. Εγώ δεν συνήθιζα να λέω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το ευχαριστώ μια πολύ μικρό. Διότι εμείς που είμαστε μέσα στα πράγματα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον οι δύο παρόντες, οι υπουργοί που μας θυμούν με την παρουσία τους, τι κάνανε για αυτή την ιστορία που λέγεται να πει. Πώς λυθήκανε προβλήματα που μας ταλαιπωρούσαν χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και την Υπουργεία. Είμαστε και φίλοι πια και σας αισθανόμαστε και εσάς και τον Γεωργιάδη, τον οποίο ήρθαμε λίγο κοντά το τελευταίο διάστημα, αλλά μας δείξατε ότι όταν υπάρχει όρεξη για δουλειά, πάντα υπάρχει αποτέλεσμα. Οπότε δεν είναι τι θέλουμε, είναι τι μπορούμε. Και εμείς εδώ εργαζόμενοι, αυτό που είπε ο κ. Κώστας, αποδείξαμε ότι στους 19 μήνες που λειτουργούμε, τα 122 πλοία που έχουν περάσει, και αυτό αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τα ναυτιλία της Ελλάδας, είναι μια πρώτη έτσι. Μια πρώτη ιδέα το τι έχει να συμβεί στον κλάδο αν όλοι έχουν όρεξη για δουλειά. Τίποτα, να είστε καλά, θα τα πούμε και μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ευγενικό. Λοιπόν, πάμε και μετά, πάμε μετά.
πάνω και πάλι. Σεβασμιότατε Πατρίδη Δωρόθεν. Σεβασμιότατε Επίσκοπε της Καθολικής Εκκλησίας Πατέρα Πέτρο. Your Excellency, Ambassador Πάιεφ. Αξιότιμη Υπουργέ Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριε Γεωργιάδη. Αξιότιμη Υπουργέ Εργασίας, κύριε Βρούτσα. Αξιότιμη Υπουργέ Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριε Παπαθανάση. Αξιότιμη Υπουργέ Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριε Γιαννάκη. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Χατζημάρκο. Αξιότιμη κύριε Βήμαρχη, κύριε Λιβανδάρα. Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Πέρασαν 9 μήνες από την ημέρα των εγγενείων της κλωδής δεξαμενής του Λαντό, όπου από αυτό εδώ το βήμα σας καλωσορίζαμε για να μοιραστούμε μαζί σας την ιδιαίτερη αλλά και την πλήρη εκείνη στιγμή της μεγάλης προσπάθειάς μας για την αναγέννηση του νεωρίου. 9 μήνες, αλλά και 2,5 περίπου χρόνια μετά από την πρώτη μέρα που αφιερωθήκαμε σε αυτό το σκοπό, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, αλλά ακόμα μεγαλύτερη περηφάνεια, είμαστε πλέον στην πολύ ευτυχή θέση να λέμε ναι. Τα καταφέραμε. Και είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας να γιορτάσουμε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας, να καλωσορίσουμε με κάθε επισημότητα την νέα εποχή του Ναυπηγείου και να ξεκινήσουμε να γράφουμε μαζί το νέο κεφάλαιο της ιστορίας του νεωρίου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε και εκείνους που ήταν αλλαγή στην προσπάθεια και συνεθέλησαν να γυρίσουν αυτή τη σελίδα. Μερικούς εξ αυτών έχουμε τη μεγάλη μας τιμή να τους έχουμε σήμερα ανάμεσά μας και να τους δώσουμε το βήμα να μοιραστούν μαζί μας τη δική τους οπτική του όμορφου αυτού ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια. Πρώτος του βήμα θα ανέβει ο Σεβασμιότατε Δωρόθεν ο Ελεύθερος, ο οποίος θα τελέσει και την δοξολογική θέση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγίας διδάσκαλον ανέδειξες επ' την πίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτίσονται η ταπεινώση τα υψηλά η πτωχία τα πλούσια Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε πρέσβες με Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάσιμον. Βαρβάρα την Αγίαν τιμήσομε, εφρούγαν τας παγίδας συνέτριψε, και ως ρουθείο ερίστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο, του σταυρού υπάρσεμνος. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια τη μεγάλη σου δόξα. Παράτηλον το ελαιός σου, της γηνός που είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και τη ομπάνω με όσου πιέζει το κορμό.
κατοίκου επισκευάς ηχής επιχειρήσεως τάφης, αληθινόμενον και διευθυνόμενον αυτήν, Παναγιώτου μετά των οικογενών και συνεργατών αυτού και των εργαζομένων εις αυτήν του Κυρίου Θεϊκόμεν. Αγίας Αβραάμ, υπερευλογημένης εν δόξου, Σύρος ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες θεαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμή και αεί και εις τους αιώνας, των αιώνων του Κυρίου Δεϊθόμε. Ευχαριστούμεν Συ Κύριε το εμπειλαμένο ημίν εν το ιδρώτη του προσώπου ημών των επιούσιων άρτων φαγήν και δια της εργασίας ημών προόδου και επιμερίας στοιχήν ότι δόκησας δια της επαναλειτουργίας της ιστορικής ναύπηγου επισκευαστικής μονάδος ταύτης των της νήσου ταύτης λαών μη εις ανεργίαν περιπεσίν, αλλά εις ανάπτυξην προσβλέπειν οικονομικήν τε και κοινωνικήν. Αυτόσουν Κύριε, τους ηθήνοντας και διευθύνοντας την εις την εθνικήν και τοπικήν οικονομία τα μέγιστα συμβάλλουσαν επιχείρησην ταύτην ενίσχυσον, εις την επιτυχή διαχείριση των θεμάτων αυτής καθοδήγησον και των κύκλων των εργασιών αυτής διεύρυνων. Πάντας τους εις την επιχείρηση ταύτην εργαζομένους και τους οικογενείς αυτών από παντός κινδύνου και πάσης λήψεως μακράν διαφύλαξον, τα έργα των χειρών αυτών ευλόγησον και την εργασία αυτών σταθεράν διατήρησον. Τα εις τας εγκαταστάσεις της ναυπηγικής ταύτης επιχειρήσεως δεξαμενιζόμενα και επισκευαζόμενα πλοία, τους πλοιοκτήτας, τους εναυτής υπηρετούντας αξιωματικούς πλοιάρχους, μηχανικούς και ναυτικούς, καλώς διαφύλαξον και από παντός κινδύνου διάσωσον. Και πάντας ημάς αξίωσον έχοντας σε άγκυραν της ελπίδος ημών βεβαίαν, εν εμείς στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ευχαριστήνση, τον την ζωή ημών από πάσης ριωμένο τρικυμίας, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό πνεύματι, νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράμματος ο Μικρός, του Ελεγγύης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, προστάτου και πολιούχου της νήσου ταύτης και των απανταρχού γης ταξιδευόντων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εκλεκτή σύναξη. Η ιστορία έκανε πολλά περιδιαβάσματα σε αυτόν τον ιστορικό τόπο του νεωρίου μας και κατέγραψε σε αυτά τις τα βήματα πολλές σελίδες. Άλλοτε σελίδες προόδου, επιτυχιών και άλλοτε σελίδες σκοτεινές που έφεραν στα μάτια δάκρυα και απελπισία. Σήμερα και πάλι η ιστορία είναι εδώ. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρέσβη, σεβασμιότατε αδελφέ, κύριοι βουλευτές και κυρία των Κυκλάδων, αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι του κυρίου Πρέσβεως και του κυρίου Ξενοκώστα, ένδοξοι εκπρόσωποι του Ναυτικού, εκπρόσωποι του ενδοξοντάτου αρχηγού του ΓΕΝ, για να καταγράψει όμως αυτή τη φορά μια ένδοξη σελίδα. Να καταγράψει μια ιστορική στιγμή που δίνει όραμα και ελπίδα σε έναν τόπο μικρό αλλά ευλογημένο και σε έναν χώρο που έχει αποτυπωθεί δεκάδες χρόνια ο ιδρώτας και η αγωνία
πολλών πατέρων μας, αλλά και των σήμερα εργαζομένων που θέλουν να προσβλέπουν στην ευημερία του και στην ευημερία της Σύρας μας και της ιστορικής Ερμούπολης, αλλά και των οικογενειών τους. Σήμερα εδώ η ιστορία επαναλαμβάνει τα αδελφικά παραγγέλματα, κύριε Υπουργέ. Ομόνιαν δίωκε και έριν νήσι. Να επιδιώκεις την Ομόνια και τη συνεργασία και να αποφεύγεις και να μισείς τις Έλληνες και τις Φιλονικίες. Γι' αυτό, αγαπητέ κύριε Αντώνη Γατζαντώνη, τα αδελφικά αυτά παραγγέλματα που τα ενστερνίστηκες και εσύ και οι συνεργάτες σου και όλοι οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο μας έχουν σήμερα εδώ συγκεντρωμένους με χαρούμενα πρόσωπα. Γι' αυτό και σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε. Και ο φιλόσοφος Αντισθένης έγραψε «Ομονοούν των αδελφών συμβίωσης, παντός στίχου ισχυροτέρα εστί». Εδώ λοιπόν έχουμε υπομονοούντες εργαζομένους, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ μας, εργασίας, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί, που είναι ισχυρότεροι από τα πιο δυνατά τείχη. Πολλοί ρωτούν και έγραψαν, υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι που έχουν μια άλλη άποψη. Είναι ευπρόσδεκτοι κι αυτοί, δεν τους κατηγορούμε, αλλά έγραψαν γιατί η Εκκλησία έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον ναυπηγείο. Γιατί ο Μητροπολίτης έχει τόσο μεγάλη έννοια για το ναυπηγείο. Θα απαντήσω δημόσια σήμερα από αυτή τη θέση. Γιατί εγώ ως πατέρας πνευματικός αυτού του τόπου δεν θέλω να ξαναζήσει η Σύρα τα μαύρα Χριστούγεννα του 2017. Και δεν θέλω... Και δεν θέλω να ξαναδώ δακρυσμένα μάτια μικρών παιδιών γνωστά στις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες, οι γονείς και ο πατέρας να τους πάρει αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο που επιτελούνται. Γι' αυτό λοιπόν ενδιαφέρεται η Εκκλησία και πάντα θα ενδιαφέρεται η Εκκλησία να δημιουργούνται πυλώνες ανάπτυξης στους μικρούς τόπους για να μπορούν οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι, για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν όραμα και μέλλον μπροστά τους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου γιατί τολμήσατε και αποφασίσατε. Και γιατί δεν φοβάστε ποτέ, και γιατί δεν φοβάστε ποτέ τα σχόλια των τηλεοπτικών παραθύρων. Και γιατί η τόλμη και η αποφασιστικότητα είναι δύο μεγάλες αρετές σε αυτούς που ασκούν δημόσια διοίκηση. Και αυτή την τόλμη και αποφασιστικότητα έχει και ο βουλευτής μας και υπουργός Ιωάννης Βρούτσης, που εργάζεται για το λαό μας και τον ευχαριστούμε. Σήμερα λοιπόν γράφεται μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της Σύρας και του ναυπηγείου μας. Κύριε Ξενοκώστα, θέλω να σας πω τρεις λέξεις. Σας τιμώ, σας επενώ και σας ευχαριστώ. Σας τιμώ γιατί είστε ένας φέρεμπης νέος, Έλληνας Αμερικανός, που ήρθατε από αυτήν τη μακρινή φίλη χώρα της πατρίδος μας να επενδύσετε εδώ και να δώσετε ζωντάνια και όραμα στη Σύρα μας και στο ναυπηγείο μας. Σας επενώ γιατί είστε συνεπείς σε ό,τι είπατε και υπογράψατε. Και σας αγαπώ γιατί είστε ένας άριστος και καλός άνθρωπος και οικογενειάρχης. Και σας κρύβω μέσα στην καρδιά μου. Και θα έχετε πάντα την προσευχή μου και την αγάπη μου. Να το ξέρετε. Εντυμότατε κύριε Πρέσβη, στα πρόφυλα του ναυπηγείου κυματίζει και η σημαία της Αμερικής, μαζί με τη σημαία της όνεξης και της πατρίδος μας. Εμείς χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι η εγγυήτρια δύναμη για την καλή λειτουργία του ναυπηγείου που ξεκινάει σήμερα είναι η αγάπη, η θέληση, ο υδρότας και ο κόπος των εργαζομένων. Δεν θα σας διαψεύσουν. Δεν θα διαψεύσουν τη σημερινή αυτή η μέρα. Σας ευχαριστώ όλους.
ο Θεός να ευλογεί την αρχηγία και όλη τη σύρα μας. Από τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας, Πατέρα Πέτρο Στεφανίδη. Καλησπέρα σε όλους, στους αγαπητούς μας καλεσμένους, στους υπεύθυνους αυτής της επιχείρησης και στους αγαπητούς μας εργαζόμενους σε αυτήν. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη σημερινή γιορτή των εγγενείων της νέας αυτής περίοδου λειτουργίας των αυπηγείων του Νεαρίου Σύρου. Η οργανωμένη επαναλειτουργία της μοναδικής σήμερα βιομηχανικής αλλά ιστορικής ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας της Σύρου επιτρέπει σε όλους μας να αισιοδοξούμε. Το νησί μας, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχει την ευκαιρία, μέσα από αυτή την επένδυση της ΩΝΕΞ, να ξαναβρει το δυνατισμό του, να μειώσει την ανεργία και η κοινωνία μας να ανακάμψει, παραμένοντας στην υπηρεσία του ανθρώπου, με στόχο το κοινό καλό, όχι σύμφωνα με μειωτικές απόψεις, οι οποίες εξαρτώνται από το ωφέλη που αποκομίζουν τμήμα μόνο του πληθυσμού, αλλά με βάση την αναζήτηση του καλού του κοινωνικού συνόλου. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται και επειδή του έδωσε εντολή ο δημιουργός, αλλά και επειδή η εργασία συνεισφέρει στην πληρότητα της ύπαρξής του. Το γεγονός μάλιστα ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού, αυτό πρέπει να χαρακτηρίζει και τη δραστηριότητά του, κατανοώντας ότι δεν είναι κύριος της δημιουργίας, αλλά έμπιστος που καλείται να στοχαστεί και να σεβαστεί το αποτύπωμα εκείνου του οποίου είναι εικόνα και δημιούργημα. Σας καλώ λοιπόν όλους με αυτές τις σκέψεις να συνεχίσετε να εργάζεστε με συνέπεια, με σεβασμό και ειλικρινή συναδελφική αγάπη, δίνοντας πραγματικό νόημα στην εργασία που προσφέρει ο καθένας από εσάς. Σε όσους κατέβαλαν υπεράνθρωπες πραγματικά προσπάθειες να ξαναπάρει ζωή το ναυπηγείο, απευθύνω ευχαριστίες. Σε εσάς, κύριε Ξενοπόστα, εύχομαι τα σχέδιά σας να ευοδομώνται, να έχουν πάντα στόχο την πρόοδο και την ασφάλεια των εργαζομένων και να μεριμνούν για το καλό του τόπου, σε όποιο επίπεδο και αν αυτό το καλό αναφέρεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον εξωχόρατο πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, κύριο Τζέφρι Πάιερ. Καλημέρα σας. Minister Yorgalis, Minister Broutsis, Deputy Minister Avgadakis, I think you're out there somewhere, Regional Governor Hatzimarcos, Deputy Regional Governor Leonel Tartis, Mayor Lindavras, Metropolitan Dorotheos, Father Stefanou, Panos, colleagues, friends, thank you for joining us here today. Congratulations, especially to the workers, on this grand reopening of the Naorio Shipyards. When I first visited Syros 2.5 years ago, this place was literally rusting away. Workers and suppliers had not been paid.
and more than 75,000 tons of sandblast waste had accumulated at the port. Today, this strategic investment is in the hands of an American company, and the shipyard has entered a whole new era. The benefits of this community are clear. Onyx has so far invested 18 million euros in building, which includes back pay of more than 8 million euros for hundreds of long-time employees and local suppliers that have built up over many years. Onyx plans to invest another 12 million euros to upgrade the shipyard by the end of 2021. And that does not include more than 20 million euro that Pano has invested in the island's economy through salaries and local contracts. These investments have created close to 600 jobs, nearly tripling the workforce from 5 years ago. And Onyx is working with Minister Yorgalis, Minister Kerameas, and the Ministry of Labor to recruit the company's retired mechanics as teachers to share their skills with Syros' next generation of workers. Shipbuilding is part of Greece's heritage, and again, is part of its future. The industry's growth from 2017 to 2019 is set to exceed 100%, with Neoria contributing over 90% of that growth. At a more fundamental level, this means that Greek shipowners, like my friends Captain Sakos, Captain Bio, no longer have to travel to Turkey, Malta, or further afield for maintenance and repairs. They now have a competitive local option that benefits Greece. And beyond the increased economic activity, Panos and his team's rehabilitation of this facility demonstrates what Greece gets with American investment. Onyx's investment in Neorium builds on a long history of U.S.-Greece ties in the maritime sector. And the U.S. government views Neorium as an important American investment, strategically, commercially, and symbolically. And I think the fact that the Onyx investment began under the Syriza government and has now been brought to fruition under Prime Minister Mitsotakis demonstrates the wide support for these efforts to deepen U.S.-Greece trade and investment ties. I hope that this will be the first of many U.S. investments in the Greek maritime sector, which we view as a priority for strategic reasons. I'm encouraged that U.S. investors are strongly interested in privatizations of Alexandroupoli, Kavala, and Volos, and we hope that Onyx will be able to repeat its success at Syros on a much larger scale in Eleusinia. The United States benefits greatly from our maritime partnership with Greece, from our long-standing relationships at Suda Bay to increased use of ports like Alexandroupoli under our expanded military defense cooperation agreement. And now that U.S. officials are aware of the rebirth of Neorium shipyards, Onyx is actively engaging with the U.S. Navy to competitively bid for future U.S. Navy shipyard work that would take place here in Syros. So congratulations again to Onyx and to the people and workers of Syros for all the progress you have made over the past year to revitalize this central sector of the Greek economy, which contributes so importantly to regional stability and security. I look forward very much to watching future success. And I so for you. Thank you.
Σεβασμιότατε, Ανασυλλογιότατε, Εξοχότατε Πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής, κύριε συνάδελφε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που είμαι εδώ σήμερα. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος γιατί σίγουρα κάποιοι από εσάς θα θυμάστε την πρώτη μας συνάντηση μαζί με τον υφυπουργό μου και δεξί μου χέρι, τον κύριο Παθανάση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριε Ξενοκώστα, νομίζω την πρώτη εβδομάδα που αναλάβαμε την ηγεσία αυτού του Υπουργείου. Είχαμε δει τον κύριο Ξενοκώστα περίπου στις 3 το μεσημέρι. Εκείνη την εποχή η προσπάθεια εξυγειάνσεως του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το μέλλον φάνταζε πάρα πολύ γκρίζο και η αβεβαιότητα είχε επανέλθει ως προς την ολοκλήρωση αυτού του ωραίου εγχειρήματος. Αφού είδα τον κύριο Ξενοκώστα και διαπιστώσαμε τα βήματα τα οποία έπρεπε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σημερινή ημέρα και τα προβλήματα που είχαν ανακύψει και χρειάζονταν ισχυρή πολιτική βούληση για να λυθούν, μετά από μία ώρα συναντήσαμε τους εργαζομένους. Μπήκα στο γραφείο μου και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, τους είπα: αν έχετε ανησυχία για τον ναυπηγείο Σύρου, σας λέω να μην έχετε, γιατί έχουμε ήδη λάβει την απόφαση ως κυβέρνηση να λύσουμε τα προβλήματα και να προχωρήσει η εξυγείανση. Θα σας μεταφέρω μια στιγμή όπως τη ζήσαμε και δεν είναι υπερβολή. Την ώρα που τους το είπα αυτό, άρχισα να κλαίνε με δάκρυα. Δεν έχω ξαναδεί. Έχω κάνει πολλές συναντήσεις με το Υπουργείο. Αλλά εργαζόμενος, αγαπητέ κύριε Ξενοκώστα, που να θέλουν τόσο πολύ να μείνουν στην δουλειά ενός επιχειρηματία, δεν έχω ξαναδεί. Άρχισα να κλαίνε με δάκρυα. Πολλές φορές τους μήνες που ακολούθησαν και στα διάφορα προβλήματα που ανέκυπταν, άλλα ευκολότερα, άλλα δυσκολότερα, άλλα εξαιρετικά κρίσιμα, αλήθεια είναι, ερχόντουσαν στο μυαλό μας τα δάκρυα αυτών των ανθρώπων και ανάγκη να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους, να μην τους απογοητεύσουμε και να μην διακινδυνεύσουμε την ζωή τους από εδώ και μπρος. Γι' αυτό σας διαβεβαιώ, καταβάλαμε κάθε είδη προσπάθεια. Ο κ. Σωροκώστας γνωρίζει ότι πήρα και προσωπικό ρίσκο, μεγάλο. Και τον ευχαριστώ γιατί τίμησε την εμπιστοσύνη που του έδειξα. Εάν δεν την είχε τιμήσει, αγαπητέ Γιώργο, εμένα θα κατηγορούσανε εις το Πανελλήνιο. Όμως, θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι κάτι που κάναμε τον Νίκο τον Παθανάση, να το ξεκαθαρίσω. Όσα λέω ότι κάναμε, τα κάναμε τον κύριο Νίκο Παθανάση, ο οποίος αξίζει ένα χειροκρότημα. Κάναμε, αγαπητέ καπετάνιο Τσάκο, μία έρευνα αγοράς. Ψάξαμε να δούμε από τους πελάτες αυτού του ναυπηγείου. Ποια ήταν η γνώμη που είχαμε για την Όλεξ και το ναυπηγείο Σύρου. Διαπιστώσαμε πλήρη ομοφωνία των πελατών για την καλή δουλειά που κάνετε εδώ στη Σύρο. Και θέλω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζομένους των ναυπηγείων Σύρου. Εκπροσωπείτε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε να φτιάξουμε. Την Ελλάδα που είναι ανταγωνιστική. Την Ελλάδα που λύνει προβλήματα. Την Ελλάδα που είναι ανταγωνιστή με ποιότητα εργασίας και δεν φοβάται κανέναν. Κανέναν διεθνή ανταγωνισμό. Γιατί μπορούμε να παράγουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ αγαπημένοι και πρέπει να πω ότι το εγχείρημα αυτό έχει και ορισμένα άλλα πολλαπλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβεί αν οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν είχαν γωνιάσει μεταξύ τους και δεν είχαν αποφασίσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί αυτή η επένδυση και αυτή η εταιρεία. Χωρίς τους εργαζομένους, αυτό δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς καμία αμφιβολία.
Παγκοσμιότατος, εγώ δεν θα σου πω ότι αναφέρθηκε σε κάποιους που είχαν αποφασίσει στην αρχή να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο. Δημοκρατία έχουμε, είναι σεβαστή άλλη άποψη. Και αυτή είναι καλοδεχούμενη από την πολιτεία. Εμείς δεν χωρίζουμε κανέναν, ούτε θέλουμε κανέναν να μείνει πίσω. Θέλουμε να βρούμε λύση στα προβλήματα όλων των ανθρώπων. Το δεύτερο ωραίο μήνυμα αυτής της επενδύσης εδώ είναι η διακυβερνητική συνέχεια. Εγώ δεν έχω κουραστεί να το πω και το λέω και σε όλη μου συνεντεύξη, λέω και εδώ, ξεκίνησε επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα και προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε η Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη και επί της καινούργιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάποια προβλήματα άλυσαν εκείνοι, κάποια προβλήματα λύσαμε εμείς. Το μείζον είναι ότι συναντηθήκαμε στο να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση και να προχωρήσουν τα ναυπηγεία Σύρου. Πρέπει να δίνουμε και το παράδειγμα ότι μπορούμε και να έχουμε συνέχεια και όχι μόνο τα βάρη. Έχει κι άλλο ωραίο μήνυμα στο ναυπηγείο. Την ελληνοαμερικανική φιλία, αγαπητέ εξοχότατε πρέσβη των ΗΠΑ, για τον οποίο πρέπει να το πω, έδειξε ο κύριος πρέσβης ενδιαφέρον προσωπικό. Personal interest, my friend George. Jeffrey. And I used your name many times to solve problems that were involved in front. Χρησιμοποίησα πολλές φορές το όνομα του κυρίου πρεσβευτού των ΗΠΑ της Αμερικής για να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε να αναπτύξουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ένα επίπεδο πια στρατηγικής συνεργασίας. Και στρατηγική συνεργασία δεν είναι μόνο η αμυντική συνεργασία. Στρατηγική συνεργασία, αγαπητέ Περιφερειάρχα, για τον οποίο δεν θέλω να κουραστώ να το πω και να το ξεχάσω, πάλι χωρίς τη συμβολή του κυρίου Περιφερειάρχου αυτή η επένδυση δεν θα ήταν εδώ σήμερα. Σε εμά, χαρτία εσά και να συνεργάσω τον κύριο Περιφερειάρχη. Η σημερινή επιτυχία είναι προϊόν μια συλλογική δουλειά. Αυτό είναι το μήνυμα. Όλοι μαζί καταφέραμε αυτή τη σημερινή ωραία μέρα που είναι η αρχή πολλών ωραίων ημερών που ακολουθούν. Το ναυπηγείο Σύρου έχει αποδείξει ότι το θεώρημα που υπήρχε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ναυπηγεία βιώσιμα είναι ψευδές. Στην Ελλάδα, αγαπητέ κύριε Προκοπίου, καπετάνιε Τσάκη και όποιον άλλον καλό πελάτη του ναυπηγείου είναι εδώ σήμερα και θα το ξεχάσω κανέναν, αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, να κάνουμε καλή δουλειά και να κοιτάξουμε στα μάτια όλους τους γείτονές μας, τους οποίους τιμούμε, αλλά θέλουμε και να ανταγωνιστούμε και να ξεπεράσουμε. Και θέλω από εδώ, από τη Σύρο, από την Ερμούπολη, από αν θέλετε την ιστορική κοιτίδα της ναυτιλίας Νεωτέρας Ελλάδος, γιατί η ναυτιλία της Νεωτέρας Ελλάδος εκείνησε από εδώ, από τη Σύρο, να στείλω το μήνυμα ότι η ναυπηγοεπισκευή, η βιομηχανία στον χώρο της ναυπηγίας επιστρέφει στην Ελλάδα και η Σύρος είναι μόνο η αρχή. Υπάρχει εδώ, του συνήθισα μπαίνοντας, και αντιπροσωπεία των εργαζομένων από τα ναυπηγεία Ελευσίνα, το οποίο τα γνωρίζω. Γεια παιδιά. Σας διαβεβαιώ, και ξέρετε όταν λέω κάτι το εννοώ, θα σκάσω αν δεν γίνει. Σε λίγους μήνες θα είμαστε στην αντίστοιχη τελετή στην Ελευσίνα για να γιορτάσουμε και τις δικές σας δουλειές. Έχουμε μία εντολή γι' αυτό από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα ήταν μαζί μας σήμερα. Ξέρουμε όλοι ότι συμμετέχει στην κρίσιμη σύνοδο των Λονδίνων και αυτός είναι ο μόνος λόγος που δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός της χώρας που έδειξε ο ίδιος προσωπικό και συνεχές ενδιαφέρον για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Και τον ευχαριστώ από αυτό το βήμα. Όλοι μαζί λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα που θέλουμε να φτιάξουμε για να καμαρώσουμε. Μια Ελλάδα που, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, δεν πρέπει να θυμίζει τις εικόνες που παρουσιάζεται. Και εγώ, για να μην το πάω πολιτικά 17 ή ποιος ήταν τότε, δεν έχει καμία σημασία εδώ, θα πω τη δική μου εμπειρία.
Εγώ ήμουν υπουργό ναυτιλία στην περίοδο 11-12. Τότε είχα επισκεφθεί τη Σύρο, υπουργό ναυτιλία, και το ναυπηγείο Σύρου ήταν σε μια πλήρη παρακμή. Το μόνο για το οποίο συζητάγαμε είναι αν θα βρίσκαμε καμία δουλειά από το πολεμικό ναυτικό, αν θα μπορούσαμε να περάσουμε και μια τροπολογία στη Βουλή για να μην προχωρήσουμε σε κατασχέσεις, πώς θα παρέμβουμε στη ΔΕΗ για να μην κοπεί το ρεύμα. Αυτή ήταν η εικόνα του ναυπηγείου τότε. Και ερχόμαστε σήμερα σε ένα ναυπηγείο που έχει 6 πλοία που φτιάχνουν ταυτόχρονα στη Ράδα, που έχει 70 πλοία που περιμένουν να μπουν να πιάνουν σειρά. Δεν σας κρύβω, κύριε Ξενοκώστα, και το λέω σε εσάς, αλλά ακούστε οι εργαζόμενοι σας, γιατί σε αυτούς αξίζουν τα έργα, ότι μου συνέβη και το εξής αμήνυτο, το οποίο είναι πρωτοφανές. Εγώ το λέω τώρα και όχι μόνο ως υπουργός, αλλά αν θέλετε και ως επιχειρηματίας. Ήρθε στο γραφείο μου εφοπλιστής, ο οποίος μου ζήτησε ως Ρουσφέτη, δεν κάνω Ρουσφέτη, είναι γνωστό. Νόμιζε ότι κάνω. Λοιπόν, να παρέμβω στον κύριο Ξενοκώστα να προηγηθεί το πλοίο της σειρά της Ράδας στη Σύρο και την πιαζόταν. Αυτό δείχνει την καλή δουλειά που κάνετε. Και αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Ανθρώπους σαν και εσάς που θα κάνουν καλή δουλειά. Και σε ανθρώπους σαν και εσάς να ξέρετε ότι άνθρωποι σαν και εμάς θα είναι εδώ για να βοηθάνε και να λύνουν κάθε πρόβλημα. Κλείνοντας. Και μία αναφορά ειδική στο Γιάννη τον Βρούτση. Διότι στα θέματα που είχαμε να χειριστούμε σεβασμιότατε προέκυπταν διαρκώς και συναρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας. Δεν ξέρω, Γιάννη μου, αν έπαιξε ρόλο η εντοπιότητα σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζω θα κινηθείς παρόμοια και στην Ελευσίνα και στα υπόλοιπα που δεν είναι της δικής εκλογικής περιφέρειας. Αλλά όσον αφορά εδώ, η συμβουλή και το Υπουργείο Εργασίας ήταν απολύτως απαραίτητη, όπως και να μην το ξεχάσουμε, θα είναι και απρέπεια και αδικία ιστορική. Εξαιρετική ήταν η συμβολή, ιδιαίτερα στο τελευταίο σημείο που ήταν και το κρίσιμο, του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Παναγιωτόπουλου, αλλά το πω και προσωπικά του κυρίου αρχηγού του ενδόξου πολεμικού μας ναυτικού, του Ναυάρχου Τσούλη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, ο οποίος αντιμετώπισε εκ μέρους του πολεμικού μας ναυτικού το ναυπηγείο Σύρου σαν κομμάτι του πολεμικού ναυτικού. Και αυτό πραγματικά είναι άλλο ένα δείγμα του πώς ένα πνεύμα καλής συνεργασίας και ευρύτητας πνεύματος μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις ακόμα και σε ζητήματα που αρχικά φαντάζουν ανυπέρβλητα. Τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο αν υπάρχει καλή διάθεση να το κάνουμε. Και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να το κάνουμε. Καλή επιτυχία λοιπόν στο ναυπηγείο Σύρου από τον Κεντρό. Έχουμε ευημερία και να ερχόμαστε μόνο για να μετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα απευθύνει ο Υπουργός Εργασίας, κ. Φιλάδης Βρούτσης. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, σεβασμιότατε εκπρόσωπε της Καθολικής Εκκλησίας, αγαπητέ φίλε Υπουργέ Ανάπτυξης Άνθωνη Γεωργιάδη, αγαπητοί συνάδελφοι υφυπουργοί, κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι συμπατριώτες και συμπατριώτησες, νομίζω ότι είναι πρόκληση να διαδέχεται κάποιος τον Άνθωνη τον Γεωργιάδη στο βήμα. Πρόκληση γιατί τα έχει πει πρώτον όλα και δεύτερον γιατί τα έχει πει και καλά. Και είμαι χαρούμενος και περήφανος και ξεκινάω με αυτό που σε αυτή την πορεία της κυβέρνησης κάτω από Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, το τιμόνι της ανάπτυξης το έχει αυτός ο καλός φίλος, ο αξιόλογος συνάδελφος, ο Άνθωνης ο Γεωργιάδης, και είναι σίγουρο ότι το τιμόνι και το πλοίο της ανάπτυξης θα πάει καλά. Άδωνη, είμαστε όλοι κοντά σου σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Το δεύτερο που θέλω να πω ως Υπουργός Εργασίας, που πλέον κάποιοι με κατατάσσουν στους μακροβιότερους λόγω και της προηγούμενης θητείας μου σε αυτό το Υπουργείο, το τιμημένο, το δύσκολο,
το γεμάτο προκλήσεις. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο θέλω να σας πω ότι στο γραφείο του Υπουργού βρίσκεται μία τιμητική πλακέτα. Η μοναδική, δεν υπάρχει άλλη. Συνήθως το Υπουργείο Εργασίας είναι το Υπουργείο Εργασίας που λειτουργεί ως μαγνήτης δυσαρέσκειας, διαμαρτυριών, διαδηλώσεων καθημερινά. Αυτή είναι η πορεία του. Όμως υπάρχει μία ξεχωριστή πλακέτα. Είναι η πλακέτα που δέχτηκα περίπου πριν 1,5 μήνα από τους εργαζόμενους του νεολαίου του ΣΥΡΟΥ, συμβολικά και τιμητικά στο πρόσωπό μου και διαμέσου εμούς όλη την κυβέρνηση για τη συνεισφορά μας και την προσπάθειά μας στο νεόλιο της ΣΥΡΟΥ για να ζήσουμε αυτή τη σημερινή μέρα. Ήρθε ο Τόμης ο Πρόεδρος με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαναν κάτι απίστευτο, το οποίο φαντάζει πραγματικά απίστευτο. Εργαζόμενοι ποιοι της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης να αποδίδουν τιμή στον Υπουργό Εργασίας. Και όμως έγινε και αυτό στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το μοναδικό που αποδεικνύει στην πράξη ότι η ψυχή και η καρδιά αυτού του πετυχημένου εγχειρήματος, του ονείρου που περιέγραψε χθες ο κύριος Ξενόπροστας, του θαύματος που λέμε εμείς όλοι οι εργαζόμενοι, οι Συριανοί, οι Κυκλαδίτες, όλη η Ελλάδα, είναι ότι υπήρξε και έβαλε πλάτη ο κόσμος της εργασίας. Οι εργαζόμενοι πρώτα και κύρια στήριξαν αυτή την προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια του νεορίου, γιατί είναι μια προσπάθεια που το αποτέλεσμα της ξεπερνάει τα σύνορα, τα στενά σύνορα του νησιού, κύριε Ξενόπροστα. Για μας είναι μια εμβληματική επένδυση που εκπέμπει ένα συμβολισμό τελείως διαφορετικό. Έτσι τον εκλαμβάνουμε ως κυβέρνηση. Ένα συμβολισμό που δείχνει ότι το μέλλον αρχίζει τώρα. Διότι η αρμονική συνύπαρξη εργαζομένων και επιχείρησης είναι η καλύτερη συνταγή για να πετύχει κάτι στη χώρα μας και γενικότερα. Και αυτή η συνταγή πέτυχε εδώ, στο πιο δύσκολο κλάδο, στο ναυπηγοεπισκευαστικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνοντας έξω, το είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, βγαίνοντας έξω λίγο πριν που δίναμε συνέντευξη, συναντήσαμε την ομάδα των εργαζομένων από την Ελλάδα, από την Ελευσίνα, από τα ναυπηγεία της Ελευσίνας που είναι εδώ παρόντες, γιατί θέλουν το υπόδειγμα λειτουργίας του νεολαίου να εφαρμοστεί και εκεί. Ναι, ναι Άδωνη Γεωργιάδη, ναι καλέ μου φίλε και συνάδελφε, ως βουλευτής του νομού Κυκλάδων από το 2007, βίωνα και εγώ, όπως θα περιέγραψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, τις αγωνίες των εργαζομένων του νεορίου. Έζησα και εγώ τις δύσκολες στιγμές. Βρέθηκα σε γενικές συνελεύσεις μέσα σε ένα νεόριο το οποίο ζούσε με ψίχουλα και φυτοζωούσε. Άκουσα τις κραυγές των εργαζομένων, τις διαμαρτυρίες μέσα σε γενικές συνελεύσεις και η πολιτεία τότε προσπαθούσε με ενέσεις κρατικού ενδιαφέροντος μέσα από πλοία, από πυροσβεστικά, από δεξαμενές να στηρίξει τους εργαζόμενους και τον νεόριο, να δώσει και τα 1.000 ευρώ. Αυτά τα 1.000 ευρώ τα οποία εκείνη την περίοδο έδιναν ένα, μην ήταν μία τονωτική ένεση για τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο σήμερα δεν χρειάζεται πλέον. Και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στο νεόριο της ΥΡΟΥ είναι η πηξίδα για το μέλλον της Ελλάδας του αύριο. Της Ελλάδας που επιστρέφει τα πλοία ξανά πίσω. Καπετάν Τσάκο. Κύριε Γιαδί, που είδαμε το πλοίο σας λίγο πριν εδώ και ήταν και συμβολικό ότι ξαναμπήκε στη δεξαμενή και ήταν και το πρώτο πλοίο που ήρθε. Και όλος ο εφοπλιστικός κόσμος θα συμπληρώσω και εγώ και θα προσθέσω στα λόγια του Άδωνη του Γεωργιάδη ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων που εμπιστεύεστε ξανά την Ελλάδα και τα πλοία επιστρέφουν το ένα μετά το άλλο. Αυτή είναι η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα του αύριο, η Ελλάδα της ελπίδας, της προσδοκίας. Να ξαναγυρίσουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα, να ανοίξουν δουλειές, να μειώσουν την ενεργία. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε και έχουμε στην καρδιά μας. Και με αυτή την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αγαπημένοι μου συμπατριώτες, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε πράξη όλοι μαζί, ενωμένοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ και συγγνώμη.
Ευχαριστούμε για την προσπάθειά σας. Είναι ανεκτήμητη. Έχετε ιδιαίτερο συγχωρισμό. Θα είμαστε δίπλα σας και στη συνέχεια των προσπαθειών σας. Να είστε καλά. Και οι φορείς του τόπου είχαν τη δική του συμβουλή στο όλο εγχείρημά μας. Μαζί μας ο αξιότιμος κύριος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κύριος Γιώργης Χατζημάρκος. Σεβασμιότατη, σοκότατη κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, κύριε Υπουργέ Εργασίας, κύριε Υφυπουργοί, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, είναι εξαιρετική τιμή για όλους να είμαστε σήμερα εδώ σε αυτή την υπέροχη τελετή της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των ναυπηγείων της Σύρου. Της μεταβίβασής τους στον επενδυτικό φορέα Όνεξ. Καλές δουλειές. Κάθε επιτυχία, κύριε Ξενοκώστα. Και η επιτυχία σας μας αφορά. Μας ενδιαφέρει. Την αποζητούμε, θα την υποστηρίξουμε. Θα παρακολουθήσουμε και την πορεία των ναυπηγείων με την διοίκησή σας. Το τελευταίο διάστημα με τη διαχείρισή σας τα ναυπηγεία έγιναν ένας αξιόπιστος συνομιλητής για μας, για όλο τον κόσμο, για την επιχειρηματική κοινότητα, την εφοπλιστική κοινότητα. Και να πω στους εκπροσώπους της εφοπλιστικής κοινότητας, τον κύριο Τσάκο και τον κύριο Προκοπίου, τα νησιά μας είναι το σπίτι σας και θεματοφύλακες του DNA της ελληνικής ναυτιλίας. Και θα είναι για πάντα. Θέλω να πω ότι το 2014, όταν ανέλαβα Περιφερειάρχη, στο τέλος του 2014, η πρώτη μου εμπειρία από τον Αιώριο ήταν μια επίσκεψη εδώ, γιατί ήταν κομμένο το ρεύμα. Το Αιώριο ήταν χωρίς ρεύμα. Τότε πολλοί βρέθηκαν που μου είπαν, ξέρεις, χωρίς ρεύμα το ναυπηγείο, κινδυνεύει να γίνει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο Αιγαίο. Λέω, και τι μου προτείνεται να κάνω? Μπορεί να το κλείσεις. Και το 15 μου το είπανε πολλοί. Και το 16 μου το είπανε. Είσαι στην υπογραφή να κλείσεις τον Αιώριο, μου λέγανε. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Λέω, όταν σε αυτή τη χώρα θα πάψουν τα επιχειρήματα για να κλείσουμε μία βιομηχανική μονάδα, να είναι όσο έβηχα, όσο το να μείνει ανοιχτή, αυτή η χώρα θα έχει κερδίσει. Και εμείς θα δώσουμε τη μάχη, τα επιχειρήματα που να κλείσουμε τις βιομηχανικές μας μονάδες, να πάψουν να είναι έβηκα. Να γυρίσουμε επιτέλους στην αντίληψη στην κοινή γνώμη και να πούμε ότι η αποβιομηχανοποίηση αυτής της χώρας δεν ήρθε τυχαία. Πρέπει να δώσουμε μάχη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι σήμερα εδώ, σε αυτή τη μέρα που έχει πάρα πολλά μηνύματα, πραγματικά πάρα πολλά. Σπανιότατο το μήνυμα, ειδικά για τη χώρα μας, της κυβερνητικής, διοικητικής, κυβερνητικής συνέχειας ενός έργου. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πολύ σημαντικό το μήνυμα μιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών για τον εξαιρετικά αντικοδομητικό του ρόλο στο να έχει όλο αυτό το εγχείρημα αυτή την να είναι επιτυχές. Βεβαίως, η σημερινή κυβέρνηση με πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πρέπει να πω αυτά τα τελευταία μέτρα πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ Εργασίας, κύριε Βουλίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποφασιστικότητα την οποία δείξατε. Προφανώς και είναι ένα μοντέλο το οποίο θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στη χώρα μας και όχι μόνο στην περιφέρειά μας. Και θα δώσει αυτό το πιο φωτεινό αύριο, θα δώσει χαμόγελο και αυτό το πιο φωτεινό αύριο το οποίο το χρειάζεται ένας λαός ο οποίος έχει υποφέρει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λέξεις στα αγγλικά, γιατί θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα ως περιοχή. Ξέρετε, η εξωστρέφεια, κύριε Υπουργέ, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι και αυτή στο DNA της. I would like to thank Ambassador Pyatt
to his very constructive role in the implementation of this very, very difficult project here. And I would also like to grab the opportunity to invite all US companies, all US enterprises, also from around the world, to trust our islands, trust our country, to come and invest. I want to thank Onyx for the trust, and this is only the beginning. And I want to ensure the board that we will support all the projects, all the investors, for the benefit of the investors, the benefit of the Greek economy, and for the benefit of the local societies, communities that have suffered a lot during the last decade and deserve a bright future. Thank you so much, Professor. Καλή επιτυχία. Χαιρετισμό κατευθύνει τώρα ο αξιότιμος Δήμαρχος Ερμόπολης Ήλιου, κύριος Νικόλαος Λιβαντάρας. Σήμερα για το λεφτοκύριο νέο εξουσία. Μια νέα θερμίδα ανοίγει για το νησί μας. Η σημερινή ημέρα την περιμέναμε με αγωνία εδώ και πολύ καιρό. Κυρίως όμως την περίμεναν οι εργαζόμενοι του φίλου και οι οικογένειές τους, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα βίωσαν συνθήκες αβεβαιότητας, ανασφάλειας και συχνά ανέχειας και στερήσεων. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να ταχθούμε στο πλευρό τους. Να στηρίξουμε το δίκαιο αγώνα τους και να υπερασπιστούμε τα εργασιακά τους δικαιώματα μέχρι να δικαιωθούν. Η επίμονη προσπάθειά τους και το τελικό ευείον αποτέλεσμα αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι απαιτείται σύνθεση και συμμετοχή όλων των πολιτών για να μπορέσει να οδηγηθεί ο τόπος σε μια πορεία ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. Νιώθουμε επομένως ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, διότι ολοκληρώθηκε η εξυγίαση του ναυπηγείου. Διότι ευοδόνονται οι προσπάθειες των εργαζομένων και αποπληρώνονται τα δεδομένα τους, διότι τηρούνται οι σημαντικές υποχρεώσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Αναμένουμε στη συνέχεια να δούμε την εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού πλάνου, όπως αυτό μας παρουσιάστηκε από τον κύριο Ξενοκώστα, από τη στιγμή που το ναυπηγείο της ΣΥΡΟΥ αποτελεί έναν από τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς πυλώνες, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά και της χώρας. Δεν προσφέρει μόνο θέσεις εργασίας, αλλά μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε σύγχρονους τομείς όπως η έρευνα και οι νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας ενέργειες με το Πανεπιστήμιο και άλλους επιστημονικούς κλάδους. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω τη νέα αρχή του ναυπηγείου Νέου Ρεωσίου και εύχομαι ειλικρινά να είναι καλοστέκνητο, υπηρετώντας τους αναπτυξιακούς σκοπούς του με όρους ασφαλείας και διασυνομιμότητας, εναρμονιζόμενος σταδιακά με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχει εξαγγείλει. Και υποφελία των εργαζομένων, αλλά και όλων των τακτικών του νησιού μας. Καλώς ήρθατε. Τον επόμενο χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωματείου Ναυπηγείου ΣΥΡΟΥ, κύριος Αντώνης Χατζαβάνης. Αξιότιμοι καλεσμένοι, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, σας καλωσορίζω στον τόπο μας, στη ΣΥΡΟΥ μας και στη μεγάλη μας αγάπη, το ιστορικό Νεόριο. Πριν 2,5 χρόνια ήταν όλα σβηστά, χωρίς ρεύμα, κανένα πλοίο, απλήρωτοι εργαζόμενοι, γεμάτο σκουπίδια και πόνο ψυχής. Και τότε οι ψυχές μίλησαν. Κοιταχτήκαμε και συμφωνήσαμε πως ο μόνος δρόμος είναι η διάσωση του Νεορίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι μαζί, αγκαλιά με ένα νέο, άφθαρτο, ανερχόμενο οραματιστή και υποσχόμενο επιχειρηματία, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα,
μεγάλη προσπάθεια, ένα πολύ μακρινό ταξίδι που μας οδήγησε στο να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, να διασωθεί το Νεώριο και σήμερα να είμαστε εδώ, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτή τη μεγάλη ημέρα για εμάς τους εργαζόμενους, για το νησί μας και για την πατρίδα μας. Η διαδρομή ήταν μεγάλη. Οι τριπλοποδιές και τα χτυπήματα πολλά. Όμως εμείς αντισταθήκαμε, αντέξαμε και στοχεύσαμε. Διότι σκοπός μας ήταν η επιβίωσή μας. Και αυτός ο σκοπός ήταν ιερός και είχε ιστορική σημασία. Δεν ήμασταν άχρηστοι, δεν είμαστε τελευταίοι. Εκεί που οργανωμένα συμφέροντα και η πολιτική και συνδικαλιστική αρρώστια του παρελθόντος ήθελαν να μας τοποθετήσουν. Είμαστε Έλληνες, είμαστε υπερήφανοι, είμαστε υπέροχοι, είμαστε σπουδαίοι, είμαστε τεχνικά καταρτισμένοι και ξέρουμε ότι μπορούσαμε να δείξουμε σε όλους ότι αξίζουμε να είμαστε στην κορυφή. Ξέραμε ότι είχαμε τη βαριά ευθύνη να αποδείξουμε ότι η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία έχει και παρόν και μέλλον. Το αποδείξαμε, κυρίες και κύριοι, και αυτό μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αιμοδότες αυτής της τεράστιας προσπάθειας, που δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες πλειοκτήτες. Οι Έλληνες πλειοκτήτες που εμπιστεύτηκαν στα χέρια μας και στα μυαλά μας τις περιουσίες τους για να τις θεραπεύουμε και να τις επιστρέφουμε για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα θέλαμε να σας πούμε με σεβασμό ότι είστε άξιοι, άξιοι και σπουδαίοι. Ότι είστε αποδεδειγμένα Έλληνες που κρατάτε την αυτιλία μας σε μια παγκόσμια κορυφή και να ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη που μας δείξατε μας έχει κάνει πιο δυνατούς, βελτιωνόμαστε συνεχώς και τα πλοία σας να νιώθετε ότι είναι στα καλύτερα χέρια και τη χάνουν τις καλύτερες μεταχείρισεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κύριο Τζέφρι Μπάιερ, για το τεράστιο ενδιαφέρον που επέδειξε εξ αρχής και για τη συνεχόμενη συμπαράστασή του. Your Excellency Ambassador of the United States of America, Mr. Jeffrey Bayer, on behalf of all the workers, I would like to thank you for your great interest, effort and support for our survival. I want you to remember forever that the gates of our shipyards and the gates of our hearts will always be open for you. Είναι παρόντες και μας θυμούν ο Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Βρούτσης Ιωάννης, φίλος, συμπαραστάτης, με συγχωρείτε, δεν έχω ξαναμιλήσει έτσι σε μεγάλο κοινό, και μεγάλος θαυμαστής όλης αυτής της προσπάθειας της διάσωσης του Νεωρίου. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Για σας, κύριε Υπουργέ, τι θα μπορούσα να πω. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εσείς δεν είστε υπουργός. Είστε ο άνεμος αισιοδοξίας που παρέσυρε τα πάντα και σηματοδοτήσατε με τις πράξεις σας την υλοποίηση όλης αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι επίσης παρόντες και μας θυμούν οι πνευματικοί ηγέτες του τόπου μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κύριος Δωρόθεος Β, πρωτοστάτης, προστάτης, ποιμένας, άρρωγός από την αρχή έως και σήμερα. Σεβασμιότατε, με απέραντο σεβασμό και αγάπη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Καθολικών Σύρου, πατέρας Πέτρος Στεφάνης. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τη συμπαράστασή σας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους βουλευτές Κυκλάδου, κυρία Κατερίνη Μονογιού, κύριο Φίλιππο Φώτομα και τον κύριο Νίκο Σιμανέλη, τον δήμαρχό μας κύριο Νίκο Λεβαδάρα και το Δημοτικό Συμβούλιο, τον περιφερειάρχη μας κύριο Γιώργο Χατζημάρκο και τον αντιπεριφερειάρχη μας κύριο Γιώργο Λεβαδάρα. Ο πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδου κύριο Ιωάννη Ρούσο,
την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων, κυρία Καρδιό Μαρακού, και τέλος όλα τα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες του τόπου μας για την πολύτιμη βοήθειά σας. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή η αχαριστία είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ξένο για τους υπερήφανους εργαζόμενους του Μεωρίου, κρίνουμε πως θα ήταν άδικο να ξεχάσουμε όσους μας βοήθησαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Ευχαριστούμε λοιπόν τους πρώην υπουργούς κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη και κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, καθώς και τους πρώην βουλευτές του νομού μας, κύριο Αντώνη Συρίγο και κύριο Νίκο Μανιό. Η συμπαράστασή τους ήταν διαρκής και τους ευχαριστούμε. Όμως επειδή οι αλήθειες πρέπει να ακούγονται, έχουμε να εκφράσουμε το δικό μας ανθρώπινο παράπονο. Τους είχαμε ενημερώσει όλους τότε ότι η διάσωση είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί, διότι νοσούσε βαριά το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο. Και πώς να μην νοσούσε, κύριε, όταν για τη διάσωση ενός ναυπηγείου ο τότε Υπουργός συμβουλευόταν τους ανθρώπους που κατέστρεψαν την αφιοπισκευαστική βιομηχανία της Ελλάδας. Δεν πειράζει, εμείς τους ευχαριστούμε και προχωράμε μπροστά. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς συναδέλφους από τα ναυπηγεία Ελευσίνα, αδέρφια. Που μας θύμισαν και μας εξέπληξαν ευχάριστα με τη σημερινή τους παρουσία και που θέλουμε να τους στείλουμε ένα μήνυμα. Να βρουν τη δύναμη και αυτοί να παλέψουν και να τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη δική τους κακή περιπέτεια. Αγαπητοί συνάδελφοι της Ελευσίνας, να ξέρετε ότι έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας και όποτε κρίνετε εσείς ότι μας χρειάζεστε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλώς το βήμα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ελευθεριών ΟΝΕΞ και πρόεδρο του Μεωρίου Σουήδου, κύριο Πάνο Ξαναπάσχα. Ξεκινήσω να πω ότι χθες και σήμερα ήταν η πρώτη φορά που έγραψα αυτά που θέλω να πω, καθώς η συγκίνηση δεν μου επιτρέπει να θυμηθώ ούτε το όνομά μου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, μετά από μια δύσβατη, πρωτόγνωρη, σε χρόνο και ένταση διαδρομή 2 και πλέον χρόνων, είμαι βαθιά συγκινημένος και ιδιαίτερα χαρούμενος να σας καλωσορίζω στο πρώτο ελεύθερο ναυπηγείο της χώρας. Ελεύθερο από τις δυνάμεις αδράνειας, από τις δυνάμεις που ανάγκαζαν χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία, τους αξιότιμους Έλληνες εφοπλιστές να ξενιτεύουν τα βαπόρια τους και την Ελλάδα να κατακτά ένα ακόμη αρνητικό βραβείο. Ποιο βραβείο? Αυτό της χώρας με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και με κανένα σε πραγματική και ανταγωνιστική λειτουργία ναυπηγείο. Τη σημερινή ημέρα δεν θα σταθώ στις δυνάμεις αδράνειας, ούτε σε αυτούς που οδήγησαν ένα κλάδο εθνικής υπεροχής σε 30 χρόνια παρακμής και μαρασμού. Η ιστορία τους τους έκρινε και οι πράξεις τους τους έχουν καταδικάσει διαπαντός, αποβάλει από το χώρο και από τη ζωή μας. Σήμερα θα σταθώ στις λίγες μικρές στιγμές ευτυχίας που ζούμε τόσο εργαζόμενοι του ιστορικότερου ναυπηγείου της Ελλάδας και της Μεσογείου, όσο και όλους εμάς που πιστέψαμε πως όλα είναι δυνατά αρκεί να τα αποφασίσεις, όπως έλεγε και ο μεγαλύτερος άνδρας της ελληνικής ιστορίας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Αγαπητοί μου εργαζόμενοι, νεορίτησες και νεορίτες, είστε υπέροχοι άνθρωποι, είστε κορυφαίοι τεχνίτες και μηχανικοί, είστε πρωταθλητές.
γιατί μαζί εδώ καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τη μεγαλύτερη διάσωση μηχανικής μονάδας πάνω σε ένα λόγο τιμής. Ένα λόγο τιμής πάνω στη βουλιαγμένη Διολαντό και πάνω στη σκουριά. Γιατί για πρώτη φορά εργαζόμενοι και ιδιοκτησία παλέψαμε πλάι-πλάι και όχι ο ένας απέναντι στον άλλο. Είστε κορυφαίοι τεχνίτες και μηχανικοί, γιατί το Καρνάγιο και ο Ταρσανάς, γιατί το έλασμα και η ναυτοσύνη κυλάει στο αίμα σας. Και κάθε μέρα το αποδεικνύετε μέσα τους χαρούμενους πλειοκτήτες που φεύγουν από τα ναυπηγεία μας για να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου αυτά που βρήκαν εδώ στη Σύρο και στον Εώριο. Είστε πρωταθλητές γιατί έξω, γιατί εδώ και μέσα από τη δουλειά σας δείξαμε σε όλους αυτούς που για δεκαετίες πίστευαν πως η ναυπηγεπισκευή έχει πεθάνει στην Ελλάδα πολύ απλά, κύριοι, κάνατε λάθος. Μαζί πετύχαμε... Μαζί πετύχαμε να μετατρέψουμε ένα σχολιασμένο ναυπηγείο. Ένα ναυπηγείο της εγκατάλειψης, της ανεργίας και της εξαθλίωσης στην αυαρχίδα διάσωσης και ανασύστασης του κλάδου στην Ελλάδα. Αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, σήμερα εδώ στη Σύρο γιορτάζει η αγάπη για δημιουργία, γιορτάζει η αγάπη για εργασία, γιορτάζει η μέρα που το όραμα, που το όνειρο που πριν 2,5 χρόνια κάποιοι πιστέψαμε, γίνεται πραγματικότητα. Το αμερικάνικο όνειρο στη Σύρο γίνεται ελληνικό όνειρο. Το κυνήγι της ευτυχίας που στην αμερικάνικη διακήρυξη ανεξαρτησίας προστατεύεται συνταγματικά ως μέγιστο ανθρώπινο δικαίωμα, εδώ στη Σύρο προασπίζεται μέσα από την υπεράσπιση του αγαθού της εργασίας, του οραματισμού και την αγάπη για πρωτιά και διάκριση. Το νεόριο που ήταν εδώ πριν 2,5 χρόνια δεν είναι πια εδώ και μια νέα εποχή έχει ανατείλει. Μια εποχή που έχουν αγκαλιάσει σύσσωμοι οι Έλληνες πλειοκτήτες. Οι Έλληνες ενοπλιστές που κάθε μέρα δίνουν τη μάχη της πρωτιάς σε όλη την Ιφίλιο. Κύριοι, θέλουμε να ξέρετε πως είναι τιμή μας που είμαστε ένα ναυπηγείο επιλογής για εσάς και τα πλοία σας. Τα πλοία σας, η περιουσία σας είναι σε άριστα χέρια. Η πρωτιά σας μας εμπνέει και μας κάνει να θέλουμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Θέλουμε και εμείς να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τα ναυπηγεία μας ψηλά και να είναι αντάξια του συνόλου της ελληνικής ναυτιλίας. Είστε η οικογένειά μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μας διαφημίζετε παντού για τη δουλειά και το μεράκι μας. Σήμερα εδώ γιορτάζει η ναυτιλία, η ναυτοσύνη και η θάλασσα που κυλάει στο αίμα κάθε Έλληνα. Αγαπητοί μου εφοπλιστές, εδώ φτιάξαμε το σπίτι σας. Όμως εδώ σήμερα γιορτάζει και κάτι άλλο. Γιορτάζει η ελληνοαμερικάνικη φιλία, η ελληνοαμερικάνικη συνεργασία. Και είμαστε όλοι πραγματικά περήφανοι που το νεόριο αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη του πού μπορεί να φτάσει η φιλία και η συνεργασία της δύο χώρες. Εδώ σήμερα ενώσαμε τις δύο πατρίδες μας, την Αμερική και την Ελλάδα. Και πάνω στην πρόοδο, την ευημερία και την ελευθερία, χτίσαμε ένα μεγάλο πυλώνα της γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, που προσβεύουν τις ίδιες αρχές και αξίες ζωής, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, απάβγασμα της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Όπως μοιράστηκα και χθες μαζί σας, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς το απαραίτητο συστατικό μιας τέτοιας προσπάθειας, αυτό της πεφωτισμένης, αποτελεσματικής και αποφασισμένης πολιτικής ηγεσίας. Της ηγεσίας με όραμα, πίστη στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία. Δύο γνείς εκφραστές αυτής της φιλοσοφίας που έπαιξαν ρόλο καταλυτικό σε αυτή τη διάσωση είναι καταρχήν ο εγκυμάτος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Πάετ, γνήσιος φιλέλληνας, αστήρετος αρρωγός καταλύτης της ελληνοαμερικανικής φιλίας και ένας λάτρης του νορίου μας. Μαζί με μια εκπληκτική ομάδα της πρεσβείας τους στήριξαν και στηρίζουν τις προσπάθειές μας εδώ και χρόνια και ο ρόλος που έπαιξαν στην εκπλήρωση του οράματός μας ήταν στρατηγικός και αποφασιστικός. Your Excellency, dear Ambassador, on behalf of Onex Team Neorio Team and myself, a big thank you to you and your team for your efforts, spirit and vision. Ο άλλος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεωργιάδης.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κληθήκατε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να κατανοήσετε τα θέματα που υπήρχαν, τα εμπόδια που είχαν δημιουργηθεί και να πιστέψετε το όραμα αναγέννηση ενός φαναφυγείου και ενός κλάδου συνολικά. Η συνδρομή σας ήταν άκρος καταλυτική, ουσιαστική και έκρινε την ομαλή ολοκλήρωση μιας επίπονης και μακροχρόνιας διαδικασίας. Είστε μέρος ιστορίας του νεωρίου μας και στρατηγικός, αρρωγός, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστώ ως Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας. Αξιότιμη Υπουργέ, κύριε Βρούτσι, και σαν βουλευτής Κυκλάδων και σαν υπουργός, ήσασταν και είστε αρρωγός της προσπάθειάς μας, γνήσιος φίλος του νεωρίου, και η αγάπη σας, η στενή συνεργασία μας και η θετική σας συνδρομή θωρακίζει την επιτυχία του νεωρίου μας. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε ένα ξεχωριστό για μας χωνόριο άνθρωπο. Το πνευματικό ηγέτη του ναυπηγείου μας, το σεβασμιό τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωράδο τον Δεύτερο. Είστε ο βράχος της πίστης του οραματός μας και ο πνευματικός σωματοφύλακάς του. Μου ζητήσατε πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία να μην κάνω πίσω σε όποιο εμπόδιο και να συναντήσω για να μπορέσει να διαδοθεί το ναυπηγείο και ένα νησί μας. Η ευλογία σας μας έφερε εδώ σήμερα να στεκόμαστε περήφανοι μπροστά σε μια νέα εποχή δημιουργίας και εργασίας. Σας ευχαριστώ σαν άνθρωπος. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ και στην δική συνδρομή σε όλη αυτή τη διαδρομή των κυρίων κυρίων Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Πατέρα Πέτρου Στεφάνου, τοπικών βουλευτών, Περιφερειάρχη Αιγαίου, Αντιπεριφερειάρχη Αιγαίου, Πρόεδρου Επιμελητηρίου του Κλάδων, τοπικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας. Ιδιαίτερη μνήμα και ευχαριστίες στο ένδοξο πολεμικό μας ναυτικό, τον αρχηγό του Ναύαρχο κύριο Τσούνη και τους επιτελείς του. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω πως είναι τιμή μας να υπηρετούμε περήφανα αυτούς που περήφανα υπηρετούν την Ελλάδα. Κλείνοντας, δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου για την παρουσία εδώ σήμερα και μιας μεγάλης ομάδας εργαζομένων των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Αγαπητές και αγαπητοί, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα που μας θυμήσατε. Ο Θεός εύχομαι να ευλογεί τις οικογένειές μας, την Ελλάδα μας και την Αμερική μας. Σας ευχαριστώ πολύ.